Βρισκόμαστε στο κλειστό γήπεδο των Νέων Δανειών και θα έχουμε σε λίγα λεπτά μια πολύ ωραία κουβέντα με έναν άνθρωπο που έχει συνδέσει το όνομά του με τον πασχετικό ΠΟΜ, τον κύριο Αλέξανδρο Παναγιωτόπουλο. Coach, αρχικά να σας καλησπερίσουμε και να ευχηθούμε ό,τι καλύτερο για την συνέχεια σας στο πλάνο που έχετε σχετικά με τον πασχετικό ΠΟΜ. Να είσαι καλά, καλησπέρα. Και εύχομαι καταρχήν, μια που μπήκε ο καινούριος χρόνος, να έχουμε όλη υγεία και καλή αθλητική χρονιά σε όλους. Αν δεν απατώμε, ο μπασκετικός ΠΟΜ έχει 70 χρόνια ζωής, ίσως και κάτι παραπάνω. Εσείς ήσασταν ένας από τους ανθρώπους που έχετε συνδέσει, όπως είπαμε και νωρίτερα, το όνομά σας με την ομάδα. Έχετε κάνει τα πάντα σε επίπεδο ακαδημιών και αντρικής ομάδας. Πώς αισθάνεστε όταν βλέπετε αυτά τα παιδιά να αυξάνονται όλο και περισσότερο? Με την ομάδα εγώ έχω συνδεθεί και σαν παίκτης και σαν προπονητής. Και το σκεπτικό μας είναι να φέρουμε τα παιδιά όσο το δυνατόν περισσότερα μέσα στο γήπεδο, και όταν αυτό πραγματοποιείται και υλοποιείται σε υψηλό βαθμό, σίγουρα μας χαροποιεί όλους. Το πρόγραμμα που έχουμε στήσει εδώ πέρα, που προσπαθούμε να στήσουμε, ειδικά θα σας μιλήσω από το, έχει 6 χρόνια που έχω αναλάβει εδώ σαν υπεύθυνος ακαδημιών, είναι ξεκάθαρα η προώθηση των νεαρών παιχτών και προς την ανδρική ομάδα, αλλά και στην ανάπτυξή τους την πνευματική και την ψυχολογική. Γνωρίζω ότι το πλάνο σας όλα αυτά τα χρόνια είναι να προωθήσετε, όπως είπατε και εσείς ο ίδιος, τα νέα παιδιά. Και το κάνετε πράξη ακόμη και στην αντρική ομάδα. Βλέπουμε δηλαδή η αντρική ομάδα, που αν δεν κάνω λάθος είναι στην ΓΑΜΑ Εθνική, να απαρτίζεται από νεαρούς αθλητές της περιοχής και περισσότερο των Μουδανιών. Αυτό είναι το σκεπτικό μας. Εμείς κάνουμε καθαρά αεραστεχνικό αθλητισμό. Ο αεραστεχνικός αθλητισμός πρέπει να συνεπάγεται οι μικρές ηλικίες. Δηλαδή δεν υπάρχει για μένα αριστεχνικός αθλητισμός και να προσπαθήσω να, ακόμα και στην αδρική ομάδα, να έχω παιδιά που να σου το πούμε ότι θέλουμε ζωντάνια μες στο κήπεδο. Δεν μπορούμε δηλαδή να έχουμε μια ομάδα από, να παρτίζουν παίκτες που είναι πάνω από 35-40 χρονών. Δεν υπάρχει λόγος δηλαδή να κάνουμε όλη αυτή την προσπάθεια όλοι μας. Είπαμε θέλουμε την ανάπτυξη των νεαρών αθλητών. Και αυτός είναι το σκεπτικό και ο λόγος που προσπαθούμε να κάνουμε πράγματα στην ομάδα. Ακόμα και στο ανδρικό που ανέφερες πριν, βάζουμε σαν αποτελέσματα, σε δεύτερη μοίρα τα αποτελέσματα, και προσπαθούμε να δώσουμε κίνητρο στους νεαρούς να είναι στο γήπεδο. Γιατί κακά τα ψέματα, το κίνητρο του αθλητή είναι το παιχνίδι, ο αγώνας. Και θέλουμε όσο το δυνατόν να τους δώσουμε περισσότερους αγώνες σε οποιοδήποτε επίπεδο στους νεαρούς αθλητές. Από όσο γνωρίζω, αν όχι σε όλα τα παιχνίδια, στα περισσότερα το γήπεδό σας είναι γεμάτο. Θεωρείτε ότι αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι περισσότεροι παίχτες είναι των Μουδανιών αλλά και της γύρω περιοχής? Σίγουρα. Αν με ρωτήσεις για μένα, θα έπρεπε να είναι κάθε Κυριακή να είναι γεμάτο το γήπεδο. Εγώ δεν είμαι ευχαριστημένος από την προσέλευση του κόσμου. Δηλαδή, λέμε όλοι μας, θέλουμε να έρχονται να παίζουν τα παιδιά του τόπου μας. Καλά όλα στα λόγια, αλλά πρέπει και κάποιος που το λέει να μπορεί να το υποστηρίξει. Δηλαδή, το ακούω από πολλούς αυτό το πράγμα, αλλά στο γήπεδο δεν τους βλέπω. Δηλαδή, μόνο τους γονείς, κάποιοι φίλοι των παιδιών μας έχουν αγκαλιάσει πραγματικά στην προσπάθεια που κάνουμε. Εμείς θέλουμε να τραβήξουμε όλο τον κόσμο, είτε είναι ακόμα και τον παππού και τον μεγάλο, τον 40, τον 45, να έρθουν να δουν ανθρώπους και παιδιά που είναι γνωστά, να έρθουν να τους βλέπουν να προσπαθούν να κάνουν ένα αποτέλεσμα. Για μένα, ξαναλέω, θα περίμενα να έχει μεγαλύτερη προσέλευση. Στον πασχετικό ΠΟΜ, αυτή τη στιγμή, πόσα παιδιά βρίσκονται και στις ακαδημίες αλλά και στην αντρική ομάδα? Σύνολο είμαστε 210 παιδιά. Είναι 180, είμαστε ακαδημίες. Ακαδημίες εμείς βάζουμε μέχρι και το παιδικό, μέχρι και ηλικία 15 χρονών. Από εκεί και ύστερα έχουμε άλλα 30 παιδιά, τα οποία μπορούμε να τα υπολογίζουμε σε μεγαλύτερα τμήματα. Γύρω στα 210 παιδιά είμαστε. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλά παιδιά. Η αλήθεια είναι ότι έχετε και αγωνιστικά τμήματα, αν δεν κάνω λάθος. Είναι και κάποια που δεν είναι σε αγωνιστικό τμήμα λόγω ηλικίας. Ποια είναι τα αγωνιστικά στα τμήματα? Τα καθαρά που έχουν με τα πρωταθλήματα, αυτά που λέμε που παίζουν επίσημα πρωταθλήματα, είναι παιδικό, εφηβικό. Κάναμε μια προσπάθεια φέτος, κατεβάσαμε στο πρωτάθλημα Θεσσαλονίκη, στο Under 21, που έχουν ένα τμήμα για να μπορέσουμε να δώσουμε, όπως είπα και πριν, περισσότερα παιχνίδια στα παιδιά. Έχουμε το ανδρικό και από εκεί και κάτω έχουμε σε μικρότερες ηλικίες τμήματα που γι' αυτά παίζουν, θα τα λέμε μέσα σε εισαγωγικά, αγωνιστικά, που είναι παιδιά έκτη δημοτικού, πρώτη γυμνασίου, που κι αυτά συμμετέχουν σε ένα πρωτάθλημα, αλλά είναι άτυπο πρωτάθλημα, χωρίς βαθμολογικό χαρακτήρα γι' αυτά.
Από τη στιγμή που ξεκινήσαμε για τις ακαδημίες του ΠΟΜ, πείτε μας λίγο ποιες μέρες γίνονται οι προπονήσεις και τα παιχνίδια κυρίως. Οι προπονήσεις στο κάθε τμήμα στις μικρές ηλικίες έχουν 3 έως 4 φορές την εβδομάδα. Εμείς θεωρούμε ότι για την ανάπτυξη και ένα παιδί να μπορέσει να κάθε χρόνο να βελτιώνεται, όπως είπα και πριν, και σωματικά αλλά και ψυχολογικά και ψυχοκινητικά και όλα, πρέπει να κάνει τουλάχιστον 3 προπονήσεις την εβδομάδα. 3 με 4 προπονήσεις. Από εκεί και ύστερα τα πιο αγωνιστικά τμήματα και είμαστε κάθε μέρα είμαστε στο γήπεδο. Σχετικά με την εμπειρία σας τώρα για τα πρωταθλήματα της ΚΑΣ, πώς το βλέπετε, θα περιμένατε κάτι καλύτερο, πώς το βλέπετε το επίπεδο των πρωταθλημάτων? Σίγουρα τώρα το επίπεδο των πρωταθλημάτων πάντα υπάρχει το καλό, το καλύτερο και το τέλειο. Εκεί πρέπει να δουλέψουμε όλοι μαζί, γιατί είμαστε μία ένωση μόνο η Χαλκιδική που είναι πάρα πολύ μικρή και θα πρέπει όλοι μαζί να ψάξουμε να βρούμε τρόπους ώστε να μπορέσουμε να προσελκύσουμε, όπως είπα, και παιδιά. Όπως είπα και πριν, είναι να προσελκύσει τα παιδιά είναι το παιχνίδι. Τώρα, εμείς εδώ πέρα τα πρωταθλήματά μας έχουν πάρα πολύ λίγα παιχνίδια. Δηλαδή, το πρωτάθλημα παιδών ή των εφήβων έχουν 10 με 12 παιχνίδια. Με αποτέλεσμα είναι πάρα πολύ δύσκολο να τα κρατήσει τα παιδιά στο γήπεδο και άλλα φεύγουν, πάνε Θεσσαλονίκη, τα χάνουν πολύ νωρίς τα παιδιά. Αυτό πρέπει είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο που θα πρέπει να το συζητήσουμε με πολύ κόσμο που ασχολείται με τον μπάσκετ της Χαλκιδικής. Υπάρχουν, όπως είπατε, λίγες ομάδες δηλαδή για τα πρωταθλήματα της Χαλκιδικής. Τι είναι αυτό που κάνει τις ομάδες να μην συμμετέχουν στα πρωταθλήματα? Υπάρχει ένα κύμα, θα το έλεγα, στο να ασχολούμαστε οι ομάδες γενικά εδώ της Χαλκιδικής με παίκτες, επειδή ψάχνουμε το αποτέλεσμα, με παίκτες που είναι λίγο μεγάλοι, 40, 35, 40. Δεν βλέπω να υπάρχει από κάτω ανάπτυξη αθλητών. Δηλαδή, έτσι, με τον τρόπο που δουλεύουμε εμείς, που προσπαθούμε να βγάλουμε, να προωθήσουμε παιδιά, είναι πολύ λίγες ομάδες στη Χαλκιδική. Με αποτέλεσμα, σε 3-4 χρόνια, όταν πάψουν να παίζουν 35-40, να μην υπάρχουν από πίσω παιδιά να το υποστηρίξουν. Συνυπάγεται ότι δεν θα μπορούν να επιβιώσουν οι ομάδες. Άρα θα πρέπει όλοι να κοιτάξουμε το πώς μπορούμε να κάνουμε την ανάπτυξη νεαρών αθλητών για να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε και τα πρωταθλήματα που συμμετέχουμε. Σχετικά με τις εγκαταστάσεις που εδρεύει ο ΠΟΜ, είστε ευχαριστημένος, θα περιμένατε κάτι καλύτερο? Στην προλίγο λεπτών κουβέντα μας είπατε ότι είναι αρκετά τμήματα των Μουδανιών που κάνουν προπονήσεις σε αυτό εδώ το γήπεδο, το κλειστό, και πολλές φορές δεν χωράτε κιόλας. Σίγουρα το πρόβλημα, επειδή έχουμε πολλά παιδιά και εμείς και το βόλεϊ που εδρεύουμε σε αυτό το γήπεδο, έχουμε πρόβλημα με το πού θα στεγάσουμε τα παιδιά. Από την άλλη όμως θα πρέπει να καταλάβουμε και εμείς και οι γονείς που φέρουν τα παιδιά ότι άλλοι σύλλογοι έχουν τεράστιο πρόβλημα, δεν έχουν ούτε κλειστό για να στεγάσουν τα παιδιά. Οπότε σίγουρα θα πρέπει πάντα να βρίσκουμε λύσεις και από τη δικιά μας μεριά, αλλά και από τη μεριά του Δήμου και όποιος φορέας είναι του ανάλογης ευθύνες. Πάντα πρέπει να βρίσκουμε λύσεις. Εμείς τώρα, όπως ανέφερα και προηγουμένως, έχουμε τεράστιο πρόβλημα το πού θα στεγάσουμε τα παιδιά, γιατί είναι πάρα πολλά τα τμήματα. Και προσπαθούμε είτε σε σχολικά κτίρια, είτε όσα μπορούμε εδώ μέσα, να μπορέσουμε να καλύψουμε τις ανάγκες μας. Ναι, είναι σημαντικό. Υπάρχουν, όπως είπατε, πολλά παιδιά και είναι λίγο δύσκολο αυτό. Πέρσι, αν δεν απατώμε, για ένα μικρό χρονικό διάστημα είχατε πάει και στην ομάδα της ΧΑΝΔ. Παρ' όλα αυτά, η αγάπη σας για τον ΠΟΜ έδειξε ότι δεν μπορείτε να φύγετε από την ομάδα. Ήσασταν και πέρσι κοντά στον σύλλογο. Επιστρέψατε φέτος και βλέπουμε ότι έχετε περισσότερη όρεξη και μεράκι από όσο είχατε για να συνεχίσετε το έργο σας και να το κάνετε ακόμη καλύτερο. Ναι, πέρσι έκανα. Επειδή το σκεπτικό μου είναι η ανάπτυξη νεαρών αθλητών και μου αρέσει αυτό το πράγμα και δεν θέλω να χαλάω τις ιδέες μου, πίστεψα ότι ο σύλλογος της ΧΑΝΔ θα μπορέσει να μου δώσει ένα κίνητρο παραπάνω να δουλέψω σε ένα διαφορετικό επίπεδο. Δηλαδή αυτό που λένε, άμα δεν δοκιμάσεις δεν θα ξέρεις ποτέ. Και πάντα αυτό έχω στο μυαλό μου, ότι όπου και να πάω δεν θέλω να χαλάω τις ιδέες μου. Δυστυχώς ή ευτυχώς, εκεί ο τρόπος που λειτουργεί στις ομάδες, επειδή είναι μεγάλος οργανισμός, δεν μπορούσαν να πηγαίνουν μαζί με τις ιδέες μου. Και γι' αυτόν τον λόγο ξαναγύρισα πίσω εδώ στα Μουδανιά, που εδώ για μένα, για αυτό που θέλω να κάνω, είναι ιδανικές συνθήκες. Ο ΠΟΜ έχει κάτι να ζηλέψει από τις ομάδες της Θεσσαλονίκης? Για μένα όχι. Το μόνο που μπορούμε να ζηλέψουμε είναι ο τρόπος λειτουργίας μας. Θα σου έλεγα ότι είναι, δουλεύουμε πάρα πολύ καλά και είμαστε από τις καλές ακαδημίες.
που θα μπορούσε κάποιος να φέρει το παιδί του για να δουλέψει πάνω στο μπάσκετ. Απλά το μόνο μειονέκτημα που έχουμε σε σχέση με τη Θεσσαλονίκη, να το πούμε έτσι, σαν μέτρο σύγκρισης, είναι ότι εκεί έχουμε, επειδή εκεί πέρα υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά στα αγωνιστικά τμήματα, είναι άλλο να διαλέξεις παιδιά από 300 παιδιά να διαλέξεις τους 12 καλύτερους και άλλο από 20 παιδιά να διαλέξεις τους 12 καλύτερους. Έχει μεγάλη διαφορά στα αγωνιστικά τμήματα. Ακριβώς. Στα μελλοντικά σας σχέδια, έχετε στο πίσω μέρος του μυαλού σας κάποια στιγμή ο ΠΟΜ να αγγίξει τις πιο υψηλές επαγγελματικές κατηγορίες πάλι με δικά του παιδιά? Εγώ έχω ένα σκεπτικό στο μυαλό μου ότι πηγαίνοντας σε μεγαλύτερες κατηγορίες ανεβαίνουν και τα έξοδα της ομάδος. Για να μπορέσουμε κάποιος να μπορέσει να αντεπεξέλθει σε όλο αυτό το εγχείρημα, να πάει σε υψηλότερες κατηγορίες, το να ανεβώ 1-2 χρονιές, εμένα δεν μου λέει τίποτα. Εάν θα δώσω λεφτά για 1-2 χρονιές, έστω και με τα δικά μου παιδιά, για να μπορέσουν να συντηρήσουν την ομάδα σε υψηλές κατηγορίες, θα πρέπει να το κάνω για 10 χρόνια. Άμα δεν μπορέσω να το κάνω αυτό για 10 χρόνια και το κάνω για 1-2 χρόνια, είναι πεταμένα λεφτά. Δηλαδή, άμα πάω για 2 χρόνια στην Β' Εθνική και μετά από 2 χρόνια ξαναπέσω στο Α' τοπικό, είναι σαν να έδωσα 2 χρόνια πεταμένα λεφτά. Οπότε, προσπαθούμε με τις δικές μας δυνάμεις, με τα δικά μας παιδιά, όπου βγει. Δηλαδή, τώρα παίζουμε στο πρωτάθλημα της Γ' Εθνικής. Παίζουμε με πολύ νεαρούς παίκτες. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάνει νίκη, αλλά ερχόμαστε εδώ πέρα και το γήπεδο είναι ζωντανό, είναι μέσα στη ζωντάνη και αυτά, και χαιρόμαστε να βλέπουμε τα μικρά να προοδεύουν. Οπότε αυτός είναι ο στόχος μας πιο πολύ, να υπάρχουν μικρά παιδιά μέσα στο γήπεδο, παρά να μπορέσουμε να πάμε σε κάποια μεγαλύτερη κατηγορία και να πούμε ότι ο ΠΟΜ ανέβηκε στη Β' ή στην Α2 κατηγορία. Είπατε πριν λίγο ότι δεν υπάρχει ακόμη νίκη του σωματείου στην Γάμα Εθνική. Παρ' όλα αυτά, την τελευταία γωνιστική, δεν κάνω λάθος, φτάσατε πολύ κοντά στην επίτευξη του στόχου. Τα παιδιά παλεύουν, όπως είπα και πριν, είναι άλλο να διαλέξεις από 20 παιδιά να διαλέγεις τα 12 και άλλο από 200 να διαλέγεις 12. Δυστυχώς, αυτό που μειονεκτούμε σχεδόν πάντα, θα το έλεγα, είναι τα σωματικά μας προσόντα. Αλλά αυτό που μπορώ να πω για την ομάδα μου είναι ότι όταν μπαίνει μέσα στο γήπεδο θα δώσει την ψυχή της, θα δώσει το 100% και πολλές φορές αυτό βγαίνει αρκετά θετικά μέσα στο γήπεδο. Δηλαδή δεν είναι εύκολο και στους αντιπάλους, ας πούμε, μέσα εδώ στα Μουδανιά, ας πούμε, να έρθουν να ανταγωνιστούν. Αυτή είναι η εμπειρία που ίσως να λείπει βέβαια από τα παιδιά σε σχέση με άλλες ομάδες που μπορεί να την έχουν. Δεν πιστεύετε ότι σε βάθος χρόνου θα έρθει η επιθυμητή εμπειρία και θα βγει σε καλό στον σύλλογο? Εμείς έχουμε ένα μειονέκτημα, όπως και κάθε επαρχιακή ομάδα, ότι τα παιδιά στα 18 τους χρόνια φεύγουν και πάνε να σπουδάσουν. Δεν μπορεί να τα κρατήσει εδώ τα παιδιά, εφόσον δεν τα πληρώνει, να τα κρατήσει μέσα στο γήπεδο, δεν τα κρατήσει στα Μουδανιά. Αυτό είναι το πρόβλημα της επαρχίας. Οπότε, για να κάνεις ένα κορμό με αυτά τα παιδιά, δηλαδή τώρα τα παιδιά, τα μισά από εμάς είναι από 15-16 χρονών. Σε 2 χρόνια αυτά θα φύγουν την ομάδα. Οπότε τα παιδιά που θα έρθουν από πίσω θα λέμε πάλι αυτού και από την αρχή. Οπότε υπάρχει ένα τέτοιο κύκλο ανανέωσης ομάδος που δύσκολα θα φτάσουμε σε επίπεδο που θα πεις ότι τώρα τα παιδιά έχουν εμπειρία από μόνα τους να κρατηθούν σε αυτήν την κατηγορία για να κάνουν κάτι παραπάνω. Πριν από λίγο καιρό κάνατε μία ανάρτηση σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης προσωπικής σας σελίδας ότι έχετε ένα εντός εισαγωγικών παράπονο, ότι μπασκετικοί τοπικοί παράγοντες δεν έρχονται να δούνε παιχνίδια του ΠΟΜ, δεν βοηθάνε τον σύλλογο. Πείτε μας ακριβώς τι εννοούσατε σχετικά με την εθνική, αν δεν κάνω λάθος, το αναφέρατε. Γενικά, δηλαδή λέμε εμείς εδώ πέρα, όπως είπα και πριν, προσπαθούμε να βοηθήσουμε τα παιδιά να αναπτυχθούν. Και ο σύλλογος μας, όπως σου είπα και πριν, είναι τα 3/4 είναι παιδιά κάτω από 17 χρόνια, 16. Περίμενα και περιμένω ακόμα να το αγκαλιάσουμε, όχι μόνο εδώ η τοπική κοινωνία εδώ από τα Μουδανιά, αλλά γενικά και όλη η Χαλκιδική να αγκαλιάσει μια τέτοια προσπάθεια που κάνουμε, γιατί νομίζω ότι πρέπει να είμαστε παράδειγμα για τις ομάδες που ασχολούνται εδώ πέρα στη Χαλκιδική, για να μπορέσουμε να έχουμε μέλλον σαν ένωση. Τώρα, από εκεί και ύστερα, θεωρώ ότι κάποια παιδιά από της νεαρής ηλικίας που έχουμε εδώ πέρα, ότι μπορούν να κάνουν ένα βήμα παραπάνω. Αλλά αυτό πρέπει να γίνει η προβολή όχι μόνο από εμάς, αλλά και από όλη την μπασκετική κοινωνία που γίνεται εδώ στη Χαλκιδική. Σε επίπεδο εθνικών ομάδων υπάρχουν παίκτες του ΠΟΜ? Έχουμε βγάλει τα τελευταία χρόνια, έχει παίξει η εθνική ομάδα. Έχουμε βγάλει ένα παιδί σε εθνική παιδών, ο Φιλοξενίδης, ο Κώστας, που είναι πολύ σημαντικό κομμάτι της εθνικής παιδών. Και νομίζω ότι με τον τρόπο λειτουργίας που έχουμε θα έρθουν και άλλα παιδιά.
Πριν λίγα 24 ώρα προκριθήκατε σε έναν ακόμη τελικό. Αν δεν απατώ, είναι στον τελικό των εφήβων. Ο οποίος θα γίνει το επόμενο Σάββατο. Πείτε μας λίγα πράγματα για τον ημιτελικό που προκριθήκατε και εν συνεχεία για τον τελικό έναν ακόμη, το τονίζουμε αυτό, που έρχεται για τον, μπασκετικό ΠΟΜ. Ναι, ακόμα δεν ξέρουμε πότε θα γίνει η διεξαγωγή του. Απλά εμείς έχουμε ένα μεγάλο πλεονέκτημα σε σχέση με τις άλλες ομάδες, επειδή αυτά τα παιδιά όλα που απαρτίζουν τα παιδικοεφηβικά μας τμήματα, όλοι παίζουν στο ανδρικό. Οπότε το αποτέλεσμα που ψάχνουμε, επειδή στο ανδρικό είναι λίγο δύσκολο να έρθει το αποτέλεσμα αυτά τα παιδιά, λόγω σωματικών προσόντων. Οπότε θα έρθουν η ώρα να παίξουμε παιδιά της ηλικίας τους. Νομίζω ότι έχουμε ένα μεγάλο πλεονέκτημα σε σχέση με άλλα παιδιά που παίζουν μόνο στα παιδικοεφηβικά πρωταθλήματα. Άρα εκεί πέρα φαίνεται λίγο παραπάνω η δουλειά που κάνουμε και ευελπιστούμε λίγο και στα αποτελέσματα.